όταν κάτι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ευθέως, αρχίζουμε και πάμε γύρω-γύρω. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Μας είπε ο κύριος Ρήγας, τι κάναμε τότε, τι πήραμε τότε. Εκτιμήσεις έκανε τότε η Δημοτική Αρχή. Μπορεί να μην έκανε σωστές επιλογές. Σας το είπα και πριν, σε προηγούμενη συνεδρίαση, γιατί και ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε στο τι έκανε η παράταξη Αργυτάκου όταν ήταν στη συμπολίτευση και τι κάνουν αυτοί τώρα. Και ισχυρίζεται ότι αυτό που κάνουν τώρα το κάνουν πολύ καλά, ενώ ο κύριος Αργυτάκος δεν το έκανε καλά. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, γι' αυτό ο κόσμος μας έστειλε στην αντιπολίτευση, επειδή εμείς δεν τα κάναμε καλά. Σας έστειλε στη συμπολίτευση, κάντε τα εσείς καλά, με διαφάνεια, με νομιμότητα, όπως πρέπει να τα κάνετε. Μίλησε ο κύριος Πλιώτας για ανεπικαιρότητα, ότι το φέραμε ανεπίκαιρα την καταγγελία της σύμβασης. Κύριε Πλιώτα, δεν είχαμε κανένα σκοπό και ούτε παίρναγε από το μυαλό μας ότι μπορούσαν να συμβαίνουν κάποια πράγματα σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην τα γνωρίζουν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ένα χαρτί που ήρθε από τον Επίτροπο, ο οποίος μας επέστρεψε ένα ένταλμα, το οποίο δεν πληρώθηκε, γιατί θεώρησε ότι είναι μη νόμιμη η δαπάνη, έλεγε στην κάτω μεριά, από τα συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η Λαγωνική Βιοενεργειακή δεν έχει εκδάη, αλλά χώρο προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με την τάδε απόφαση του Περιφερειάρχη. Εμείς, σαν αντιπολίτευση που μας έστειλε ο λαός της Σπάρτης, οφείλουμε να ελέγξουμε κάποια πράγματα. Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνετε να βαφτίσετε τα φασόλια κρέας. Όμως νομίζω ότι δεν μπορείτε να το πετύχετε. Γνωρίζω ελληνικά, γνωρίζω καλή γραφή και ανάγνωση και πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο κάνετε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια διαφορετική τοποθέτηση, την οποία θα την χωρίσω σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το νομικό μέρος της υπόθεσης, το οποίο ας πούμε μπορούσε οι νομικές υπηρεσίες του Δήμου να μας έχουν ενημερώσει και να έχει λυθεί εκεί το θέμα. Εδώ ας πούμε το δεύτερο σκέλος είναι το πολιτικό. Το πολιτικό μέρος που λέει ας πούμε πού μας πάνε οι ιδιωτικοποίησεις. Και οι δυο, οι παρατάξεις εδώ, σήμερα το θέμα δεν είναι ποιος κάνει τον καλύτερο διαχειριστή. Είναι αν είναι νόμιμη η σύμβαση του Δήμου για τη μεταφορά των αποκομιδίτων. Εδώ και τι δεν ακούσαμε. Δηλαδή κουράζεται ένα σώμα εδώ, το οποίο η συζήτηση, δεν ξέρω, χασμουριτά βλέπω συνέχεια, δεν ξέρω ποιος ακούει εδώ και ποιος δεν ακούει. Πιστεύω ότι στην ίδια λεωφόρο τρέχετε και η παράταξη της αντιπολίτευσης και η δημοτική και η παράταξη της Δημοτικής Αρχής σας. Τέρχετε στην ίδια λεωφόρο για να φτάσετε, ας πούμε, να βρείτε τους ιδιώτες. Είσαστε λαγοί συμφερόντων. Και η μεν και η δε. Από τη στιγμή που δεν ξεκινάτε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου δεν θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια και το όφελος θα περνάει, το κέρδος θα περνάει στο Δήμο και όχι στους επιχειρηματίες, δεν κάνετε τίποτα. Είσαστε τάλε κουάλε που λένε οι δεύτεροι. Και θα κλείσω, θα το πάω και λίγο πολιτικά. Η συνεδρίαση αυτή θα τη ζηλεύανε, ξέρω εγώ, όχι κουβά, ίσως το Πολ Πότκερ, πώς τον λένε. Έτσι δηλαδή, όπως τίνεται το πράγμα, με τις επιθέσεις εναντίον του κυρίου Αργυτάκου. Ελέγχτε, κύριε. Να ελέγχετε τα πάντα. Για ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Να ελέγξετε και όταν ήταν δήμαρχος ο Αργυτάκος στο Πιστρεά, να ελέγξετε και όταν ήταν ο Αργυτάκος δήμαρχος στη Σπάρτη, να ελέγξετε και τις τρεις τριετίες όταν ήταν δήμαρχος ο Βαλιώτης στον Ινούντα, όταν ήταν πρόεδρος η Κονιδίτσα και ούτε καθεξής. Να τα ελέγξουμε όλα, σαφώς. Ευχαριστώ πολύ.